καλώς ήρθατε άλλη μια χρονιά, ένα πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου εδώ στο Μαστιχάρι, στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Μαστιχαριού. Καθιερωμένη γιορτή καλοκαιριού εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Συνεχίζουμε να την κάνουμε και εμείς και να την αναπτύσσουμε, να την κάνουμε και καλύτερη. Και ελπίζουμε για τα επόμενα χρόνια να συνεχιστεί. Με ποιους συλλόγους έχετε συνεργαστεί σήμερα για τη διεκπαιρέωση αυτής της εκδήλωσης? Οι σύλλογοι που βοηθάνε και στηρίζουν είναι συγκεκριμένοι και κάθε χρόνο είναι ήδη. Είναι ο Αντίμαχος, η αθλητική ομάδα του χωριού μας. Είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αντιμάχιας, η Πρόοδος, που συμμετέχει με το χορευτικό και είμαι και πάρα πολύ χαρούμενη που θα χορέψω και εγώ μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και είναι και η Τρίτη Λυκείου που κάθε χρόνο εδώ προσπαθεί να μαζέψει εκείνη τα χρήματά της για την τελική της εκδρομή. Στην κουζίνα ποιοι έχουν βοηθήσει και τι θα προσφέρετε σήμερα στον κόσμο? Ο Αντίμαχος προσφέρει τα σουβλάκια που είναι και εύκολο και γρήγορο και είναι και αγαπημένα και δεν απαιτούν και ιδιαίτερο κόστος, γιατί και η ομάδα προσπαθεί για να μαζέψει εκείνη τα χρήματά της. Η Τρίτη Λυκείου προσφέρει τις κρέπες της. Και συγγνώμη, ξέχασα και την Ευαγγελίστρια εδώ, την Εκκλησία του Μαστιχαριού, που κάθε χρόνο όπως και φέτος προσφέρει λουκουμάδες και νερά και παγωμένα. Παραδοσιακοί λουκουμάδες της κυρίας Γιονυσίας Διψελά. Σταθερή, βέβαια. Θα σας δούμε τώρα πάνω στη σκηνή. Ναι, έχουν ήδη ξεκινήσει τα κορίτσια, η Πόπη και η Μαρία, να ανοίξουν λίγο τη βραδιά. Θα καλησπερίσω εγώ με τη σειρά μου τον κόσμο και μετά θα αναλάβει ο Πολιτιστικός Σύλλογος εδώ με τους παραδοσιακούς χορούς. Θα έχουμε και τσολιάδες μετά. Και τσολιάδες. Βέβαια. Και μετά είμαστε όλοι στα χέρια του κυρίου Μάμη και της ορχήστρα του. Παραδοσιακά έχουμε και μπουζούκια, πρόγραμμα να διασκεδάσει ο κόσμος και οι επισκέπτες μας από το εξωτερικό και οι υπόλοιποι. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας το Σάββατο 10 Αυγούστου στη γιορτή Μέλη και Λουκουμάδες που διοργανώνει όλη μόνη της ο Αντίμαχος. Και εμείς όσο μπορούμε βοηθάμε. Άλλη μια χρονιά τα παιδιά εδώ της Τρίτης Λυκείου, εδώ πάντα με πάγκο για να μαζέψετε λεφτά για την εκδρομή σας. Σωστά, πολύ σωστά. Φέτος πού θα πάτε? Φέτος σκεφτόμαστε για Ισπανία. Ισπανία? Φυσικά, γύρω στο Φλεβάρι Μάρτι. Συμμετέχετε πάντως καθιερωμένα σε όλες τις γιορτές που γίνονται εδώ στην περιοχή. Φυσικά, και εδώ και στην Αντιμάχια και στην Καρδάμενα και πάνω στην Κέφαλο στηρίζουμε όλα τα χωριά. Πόσα παιδιά βοηθάτε πάντα? Συνήθως είμαστε καμιά δεκαριά. Και προσπαθούμε για το καλύτερο πάντα. Και εδώ τι φτιάχνετε σήμερα, τι θα προσφέρετε? Κρέπες με σοκολάτα, μπισκότα και μπανάνα και βάφλες το ίδιο. Ποιος ήταν έτσι ο δεξιοτέχνης, ποιος έφτιαξε τα ζυμάρια εδώ? Η αλήθεια, η μαμά ενός παιδιού μας βοήθησε πάρα πολύ στα ζυμάρια. Και μέσα εμείς μέσω κρεπιέρες, με βαφλιέρες, φτιάχνουμε συνέχεια. Καλή επιτυχία, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσείς καλή συνέχεια. Η πρόεδρος του Αντίμαχου γυναίκα. Είναι πρωτότυπο σε αθλητικό σωματείο και μάλιστα αμυγός ποδοσφαίρου να είναι. Όταν αγαπάς τα παιδιά και τον αθλητισμό και θες να βοηθήσεις το χωριό μετά, όλα τα κάνεις νομίζω. Πολύ σημαντικό. Τι έχει λοιπόν ο Αντίμαχος σήμερα εδώ? Ο Αντίμαχος έχει σουβλάκια και αναψυκτικά και μπύρες. Προσπαθούμε όλοι να βγάλουμε τα έξοδά μας για να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις των ομάδων, της ομάδας των παιδιών, και να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να φύγουν μέσα από τις καφετέρειες, τα ηλεκτρονικά και να πάνε. Είναι το ζητούμενο αυτό, να μαζευτούν χρήματα ούτως ώστε να γίνουν και οι ακαδημίες, αλλά και να προσφέρετε όσο γίνεται περισσότερα στους μικρούς και μεγάλους αθλητές? Είναι σημαντικό, γιατί όπως ξέρετε στον αθλητισμό υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις, οπότε και εμείς θα προσπαθήσουμε να τα απεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας και χρειαζόμαστε την οικονομική ενίσχυση. Πώς είναι η συνεργασία με έναν ιδιαίτερα ανδροκρατούμενο χώρο όπως είναι εδώ? Νομίζω καλά, πολύ καλά. Μια χαρά. Βλέπουμε ότι εδώ βοηθάτε πολλά άτομα. Είναι πολλά τα άτομα τα οποία προσπαθούν εδώ και βοηθούν, έτσι βλέπουμε. Ναι, γιατί νομίζω ότι είναι οι γονείς που αγαπάνε τα παιδιά και θέλουν να βοηθήσουν την ομάδα να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα. Ποιες άλλες δράσεις έχει έτσι προγραμματίσει ο Αντίμαχος για το επόμενο διάστημα? Έχουμε προγραμματίσει την εκδήλωση για το επόμενο Σάββατο, το Μέλι και Λουκουμάδες στην Αντιμάχια. Οπότε προσκαλούμε όποιον θέλει να μπορεί να έρθει. Εσείς είστε ο βασικός διοργανωτής από ό,τι μας είπε η κυρία Σκοβέτζη? Ναι, σωστά, είμαστε ο βασικός οργανωτής και περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει, να περάσουμε καλά, να διασκεδάσουμε και να βοηθήσουμε την ομάδα σου. Φαντάζομαι ότι το Μέλι είναι αντιμαχητικό, είναι και από άλλα χωριά του νησιού μας. Καθαρά αντιμαχητικό. Αντιμαχητικό Μέλι. Και τι ακριβώς, εκτός από το Μέλι θα έχει κάποια άλλα παρασκευάσματα τα οποία θα έχετε? Θα είναι εκτός από το Μέλι, θα είναι οι λουκουμάδες. Και ακόμα έχουμε και κάτι στο νου μας, αλλά δεν έχουμε καταλήξει ακόμα ουσιαστικά. Έχει και μουσική έτσι για να... Ναι, βεβαίως, θα έχουμε ζωντανή μουσική. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας περιμένουμε όλους. Εδώ ζεστή, λαχταριστή λουκουμάδες και όλοι ομοιόμορφοι. Πώς τα καταφέρνετε? Πώς θα καταφέρνουμε? Τίποτα. Απλώς.
Πώς, κάποιο μυστικό θα είναι. Ζυμώνεις το ζυμάρι και φτιάχνεις τους λουκουμάδες, να. Πόσο αλεύρι, πόσους έχετε ζυμώσει? 16 κιλά. Και όλα αυτά τα ζυμώνετε, τα ψήνετε μόνοι σας? Μόνιμος, να. Συγχαρητήρια. Ποιο είναι το μυστικό για ένα πετυχημένο λουκουμά? Δεν ξέρω ποιο είναι το μυστικό. Εσείς και το μάχετε τόσο πολύ που δεν σας φαίνονται όλα ίδια. Τα μετράω, έτσι τα βάζω και τα κάνω. Πολύ ωραία. Μελωμένη με σιρόπι ή με μέλι? Όχι, με σιρόπι. Με σιρόπι πια. Ναι, ναι. Τους προτιμά γενικότερα ο κόσμος, πιστεύετε? Ξέρω εγώ, τους προτιμάνε. Και να ζυμώνω πες 16 κιλά, λογικό. Καλή συνέχεια. Πανηγύρια, έτσι. Και του χρόνου να είστε καλά, να τα κάνετε. Ευχαριστούμε. Πόσα χρόνια τους κάνετε? Από τη μαμά μου που τη βοηθούσα. Από μικρή δηλαδή σου λοκουμάδες. Και κάθε χρόνο εδώ στη γιορτή τους κάνετε εσείς? Ναι. Έχω λίγα χρόνια τώρα που τους κάνω εγώ. Του χρόνου. Ευχαριστώ. Πρέπει να ευχαριστήσουμε την κυρία Διονυσία Διψελά. Η κυρία Διονυσία Χρυσοχέρα. Να την ευχαριστούμε όμως και να λέμε δόξα τω Θεώ που υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και μας βοηθούν. Γιατί χωρίς αυτούς τους ανθρώπους δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε έναν καλό λουκουμάκι ωραίο. Τα έσοδα από τους λουκουμάδες σε πού θα διατεθούν? Τα έσοδα πηγαίνουν σε ανάγκες της ενορίας μας. Προσέξτε, ούτε για την τσέπη του παπά, ούτε για τον επιτρόπον. Είναι για έξοδα, είναι για συντήρηση, γιατί δυστυχώς πολλά τα προβλήματα. Οπότε... Συντήρηση σε στον Ιερό Ναό ή και ευπαθή σε οικογένειε? Σε εξοκλήσια. Για την ώρα έχουμε σοβαρά προβλήματα με τα μικρά εξοκλήσια. Θέλω συντήρηση. Μπράβο, και θέλουμε πολλά. Οπότε, για εκεί.